Μάλιστα. Λοιπόν, αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Μία σειρά αλλαγών προωθεί το Υπουργείο Παιδείας σε ό,τι έχει να κάνει με τα μηχανογραφικά δελτία που συμπληρώνουν οι μαθητές κατά την αποφύτισή τους από το Λύκειο. Το δελτίο εισόδου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, λοιπόν, φέτος έχει αλλαγές, τις οποίες πρέπει οι μαθητές να λάβουν σοβαρά υπόψη τους, και αυτό που συνιστούν οι καθηγητές είναι η συμπλήρωσή του με ηρεμία και κυρίως με προσοχή. Ηλεκτρονικά θα καταθέσουν φέτος τα μηχανογραφικά τους δελτία οι απόφοιτοι της τρίτης τάξης του Λυκείου, και αυτό θα είναι το πρώτο και βασικό στοιχείο που πρέπει να προσέξουν όταν θα κληθούν να τα συμπληρώσουν. Πιο συγκεκριμένα, πρέπει να δώσουν μεγάλη έμφαση στον ειδικό κωδικό της ηλεκτρονικής κατάθεσης. Ο κωδικός αυτός θα τους χρειαστεί για την ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προς τα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Όσον αφορά τις ειδικές κατηγορίες, ως γνωστόν είναι τρεις, οι πολύτεκνοι, οι τρίτεκνοι και όσοι εμπίπτουν στην κατηγορία των κοινωνικών κριτηρίων. Επιπλέον, οι μαθητές πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο να εντάξουν τους εαυτούς τους στις ειδικές κατηγορίες, καθώς αυτό το στοιχείο θα παίξει σημαντικό ρόλο στην φοιτητική τους ζωή, αφού το Υπουργείο Παιδείας έχει καταργήσει τις μετεγραφές. Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ακόμη και αν ανήκουν σε περισσότερες από μία, θα πρέπει να δηλώσουν μόνο μία και θα διεκδικήσουν επιπλέον θέσεις στο πλαίσιο αυτής που θα δηλωθεί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οπότε, ας μελετήσουν προσεκτικά τα δεδομένα. Να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα χαρτιά. Είναι από τις πρώτες φορές που έρχονται σε επαφή με την ελληνική γραφειοκρατία. Οπότε, καλό είναι να κινηθούν γρήγορα, ώστε να μην έχουν κανένα πρόβλημα με τις προθεσμίες. Τα δελτία θα κατατεθούν μετά το πέρας των πανελλαδικών εξετάσεων, δηλαδή περίπου στις αρχές Ιουλίου. Ωστόσο, οι μαθητές πρέπει να οργανώσουν τη σκέψη και τις κινήσεις τους, χωρίς βέβαια να αποσπώνται από το βασικό τους στόχο, που δεν είναι άλλος από την επιτυχία στις εξετάσεις. Πρέπει τα παιδιά να δείξουν τη δέωσα αποφασιστικότητα. Αυτό είναι ένα θέμα, βέβαια, που θα το δούμε μπροστά μας, όπως είπα, μετά τις εξετάσεις. Ας κάνουν τώρα τα διαδικαστικά, σε ό,τι έχει να κάνει και με τις κατηγορίες που ανέφερα προηγουμένως, ας συγκεντρωθούν στο διάβασμά τους και μετά θα έρθει η ώρα, θα έχουμε χρόνο. Δίνεται κάθε χρονιά τουλάχιστον ένα 15ήμερο για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών.